Χαίρετε. Σε αυτή την παρουσίαση θα δούμε τον τέταρτο γενετικό αλγόριθμο, τον οποίο μπορούμε να συναντήσουμε εξίσου με τους υπόλοιπους τρεις στο Project Evolutionary Computation Paradigms. Σε αυτό το γενετικό αλγόριθμο θα προσπαθήσουμε να βελτιστοποιήσουμε μία πολυπαραμετρική συνάρτηση πλέον, το ημί των οχή ημί των οψί, όπου και έχει και υψί παράμετροι, οι τιμές τις οποίες παίρνουν είναι στο πεδίο ορισμού από 0 μέχρι 2 π. Ο γενετικός αλγόριθμος είναι πολύ κοινός με τους προηγούμενους τρεις, ωστόσο έχει κάποιες διαφορές στους γενετικούς τελεστές μετάλλαξης και ανασυνδυασμού, και επίσης εισάγεται ένας καινούργιος τελεστής, αυτός της αντιγραφής χρωμοσώματος ή κλωνοποίηση χρωμοσώματος. Να αναφέρουμε ότι μιλάμε για ένα γενετικό αλγόριθμο ο οποίος πρόκειται να βελτιστοποιήσει ένα πολυπαραμετρικό πρόβλημα, έτσι, στην προκειμένη περίπτωση δύο παραμέτρων, τη χ και τη ψ. Ωστόσο, ο πηγαίος κώδικας μπορεί να μετατραπεί εισάγοντας μια συνάρτηση η οποία μπορεί να έχει πολύ περισσότερες παράμετρους. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα χρωμοσώματα, εδώ δεν έχουμε μόνο ένα, δηλαδή το γονότυπο δεν είναι μόνο ένα χρωμόσωμα, αλλά είναι πολλά χρωμοσώματα ανάλογα το πόσες παραμέτρους έχει συνάρτηση. Στην προκειμένη περίπτωση θα έχουμε δύο χρωμοσώματα. Επίσης, ο ανασυνδυασμός και η μετάλλαξη συμβαίνουν πάνω σε διαδικά γονότυπα, έτσι, σε γονότυπα διαδικής κωδικοποίησης. Ωστόσο, επειδή έχουμε πλέον πολλά χρωμοσώματα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται ουσιαστικά η μετάλλαξη, ο ανασυνδυασμός. Και επίσης θα δούμε ένα καινούργιο τελεστή, αυτός της κλωνοποίησης χρωμοσώματος, όπου σε ένα γονότυπο μέσα επιλέγουμε ένα χρωμόσωμα τυχαίο και το αντικαθιστούμε με ένα άλλο, το οποίο και αυτό επιλέγουμε τυχαία επίσης. Πάμε να δούμε λίγο τον πηγαίο κώδικα. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των ατόμων στον πληθυσμό είναι 10, καθώς και το γονότυπο είναι, οι γενιές είναι 100, έτσι το κριτήριο θεματισμού είναι 100. Το μήκος ενός χρωμοσώματος σε ψηφία διαδικά είναι 16, έτσι. Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων είναι 2, άρα ουσιαστικά το συνολικό γονότυπο έχει μήκος 2×16, δηλαδή 32 ψηφία. Εδώ μπορούμε να ορίσουμε όσα χρωμοσώματα θέλουμε, αρκεί να αλλάξουμε τη συνάρτηση ποιότητας φυσικά, έτσι. Επίσης, η offset εδώ πέρα, σαν σταθερά, χρησιμοποιείται στην μέθοδο της ρουλέτας. Είναι βοηθητικό το offset, προστίθεται πάνω στην ποιότητα, έτσι ώστε να ανεβάσουμε λίγο τη γραφική παράσταση, για να μην έχουμε θέμα με αρνητικούς αριθμούς. Πλέον τα άτομα του πληθυσμού αποθηκεύονται ως δομές struct, δηλαδή άτομ, και κάθε άτομο περιέχει το γονότυπο, το οποίο είναι ένας αριθμός από χρωμοσώματα, έτσι, ένα πινακάκι, το φαινότυπο, το οποίο είναι για κάθε χρωμόσωμα του γονοτύπου το αντίστοιχο φαινότυπο, γι' αυτό και αυτό είναι πινακάκι. Βλέπετε, το ένα είναι ένα carry, έτσι, γιατί έχουμε διαδική κωδικοποίηση ακεραιών, και το άλλο είναι double, έτσι, γιατί έχουμε πραγματικούς αριθμούς στη συνάρτηση από 0 μέχρι 2 π. Και εδώ είναι η συνάρτηση, η τιμή δηλαδή της συνάρτησης. Εδώ είναι η ποιότητα, η τιμή δηλαδή της συνάρτησης. Η random παραμένει η ίδια. Η ζένα του φαίνου έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες παρουσιάσεις τι κάνει. Είναι αυτή η οποία μετατρέπει ένα άτομο το οποίο είναι κωδικοποιημένο διαδικά ως ακέραιος, το μεταφέρει από μια διαφορετική κλίμακα σε πραγματικό αριθμό στην κλίμακα 0 ως 2 π. Αυτό βέβαια το κάνουμε και για τα δύο χρωμοσώματα του γονοτύπου, γι' αυτό διατρέχουμε έναν βρόχο εδώ και παράγουμε κάθε φαινότυπο το οποίο παράγεται, το οποίο προκύπτει από τον γραμμικό μετασχηματισμό, έτσι, του αντίστοιχου γονοτύπου, του χρωμοσώματος του γονοτύπου από 0 ως 2π. Η fitness function είναι αυτή η οποία πλέον αλλάζει, γιατί αλλάζει το πόβμα, η συνάρτηση, είναι το ημί των οχή, ημί των οψί. Βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε απευθείας το γονότυπο ως ακέραιο, έτσι, τα χρωμοσώματα 1 και 2 των γονοτύπων, γιατί πρέπει να μετατραπούν σε double και μέσα αυτή τη γραμμική σχέση εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, κάνουμε την τζένα του φαίνου στο άτομο. Το τζένα του φαίνου είναι αυτή η οποία υπολογίζει τα φαινότυπα. Και συνέχεια χρησιμοποιούμε το πρώτο κομμάτι του φαινοτύπου και το δεύτερο κομμάτι φαινοτύπου ως doubles. Και χρησιμοποιούμε εδώ για τον υπολογισμό του fitness στο άτομο.
Ειν το STR είναι ίδια. Η Find Base, η ρουλέτα και η Hill Climber είναι ακριβώς οι ίδιες. Απλά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε access στα δεδομένα, επειδή εδώ έχουμε πλέον ένα πινακάκι από δομές Tracks Atoms. Έτσι. Ωστόσο ο αλγόριθμος είναι ίδιος. Εδώ μονάχα στη ρουλέτα να δούμε που προστίθουμε στο fitness το offset. Έτσι. Αυτό γίνεται για να μην έχουμε θέματα μαγνητικούς αριθμούς και για να ανεβάσουμε λίγο τη γραφική παράσταση. Η Hill Climber είναι ίδια. Πάμε λίγο να δούμε την crossover, η οποία αλλάζει ριζικά. Ωστόσο είναι ένα συνδυασμό ενός σημείου. Η crossover παίρνει δύο παραμέτρους, δύο άτομα, τον parent 1 και τον parent 2, και σκοπό έχει να φτιάξει τον child έτσι ώστε στο τέλος να τον επιστρέψει. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε ένα τυχαίο σημείο σε όλο το γονότυπο, έτσι ώστε να κάνουμε ενό σημείο ένα συνδυασμό. Το γονότυπο είναι 32 bit, αλλά οι θέσεις ανασυνδυασμού είναι 1 έως 31. Έτσι. Αυτό υπολογίζεται εδώ πέρα, random, έτσι, από 1 έως 31. Στη συνέχεια αυτό το οποίο θέλουμε είναι να βρούμε σε ποιο χρωμόσωμα πέφτουμε. Δηλαδή αυτό το random τυχαίο σημείο point το οποίο έχει προκύψει, σε ποιο χρωμόσωμα βρίσκεται. Σαν να βρίσκουμε κατά κάποιο τρόπο το segment, έτσι. Αυτό γίνεται με διαίρεση, απλά με το μήκος ενός χρωμοσώματος και μας δείχνει ουσιαστικά το χρώμ στο χρωμόσωμα το οποίο βρισκόμαστε. Στη συνέχεια αυτό που θέλουμε είναι να αντιγράψουμε όλα τα προηγούμενα χρωμοσώματα από τον πρώτο γονέα στο παιδί και όλα τα επόμενα χρωμοσώματα από το δεύτερο γονέα στο παιδί. Όλα τα προηγούμενα χρωμοσώματα και όλα τα επόμενα χρωμοσώματα σε σχέση με το χρωμόσωμα στο οποίο έχουμε πέσει. Αν έχουμε πέσει στο χρωμόσωμα 4 για παράδειγμα, θα αντιγράψουμε τα πρώτα 3 και τα υπόλοιπα από το 4 και μετά επίσης. Ωστόσο, αυτά που είναι πριν από το χρωμόσωμα στο οποίο έχουμε πέσει θα πάρουμε από τον γονέα 1 και αυτά που είναι μετά το χρωμόσωμα στο οποίο έχουμε πέσει θα πάρουμε από τον γονέα 2. Εδώ στην μακυπένη περίπτωση τα γονότυπα έχουν δύο χρωμοσώματα, οπότε ουσιαστικά αν έχουμε πέσει στο πρώτο χρωμόσωμα η φόρη πρώτη δεν θα εκτελεστεί καν, θα εκτελεστεί μόνο η δεύτερη. Εάν έχουμε πέσει στο δεύτερο χρωμόσωμα, η δεύτερη δεν θα εκτελεστεί καν, θα εκτελεστεί η πρώτη. Εάν τα χρωμοσώματα είναι παραπάνω, 3 για παράδειγμα, και πέσουμε στο δεύτερο χρωμόσωμα, εδώ πέρα η πρώτη θα τρέξει για το πρώτο χρωμόσωμα, η φόρη δεύτερη θα τρέξει για το τρίτο χρωμόσωμα και το δεύτερο χρωμόσωμα του παιδιού θα υπολογιστεί με τις παρακάτω εντολές. Έτσι. Μην μπερδευτούμε εδώ, οι δείκτες ξεκινάνε από το 0 γιατί οι πίνακες της 6 ξεκινάνε από το 0. Τώρα, εφόσον έχουμε αντιγράψει όλα τα χρωμοσώματα που είναι πριν σε αυτό που έχουμε πέσει από τον πρώτο γονέα προς το child και όλα τα χρωμοσώματα από το χρωμόσωμα στο οποίο έχουμε πέσει και μετά από το δεύτερο γονέα προς το child, σκοπός μας είναι να πάρουμε και στο χρωμόσωμα, από το χρωμόσωμα που έχουμε πέσει ένα κομμάτι από το γονέα και ένα κομμάτι από τον, ένα κομμάτι από τον πρώτο γονέα και ένα κομμάτι από το δεύτερο γονέα. Αυτό γίνεται ως εξής. Πριν κάναμε τη διαίρεση με το beach έτσι ώστε να βρούμε το χρώμ. Εδώ βρήκαμε σε ποιο segment έχουμε πέσει το γονότυπο. Για να βρούμε τώρα πλέον σε ποιο ακριβώς offset έχουμε πέσει μέσα στο χρώμ, έτσι, το κάνουμε με υπόλοιπο κέρας διαίρεση, με μόντουλο. Το υπόλοιπο αυτής της διαίρεσης λοιπόν θα είναι η μετατόπιση ουσιαστικά από την αρχή του χρωμοσώματος. Ανάλογα πόσα bit, το πόσα bit θα είναι, ξανά σε ποιο σημείο έχει πέσει μέσα στο χρωμόσωμα, το point δηλαδή που βρίσκεται. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε αμέσως μετά είναι να πάρουμε ουσιαστικά τον άσο, να το μετατοπίσουμε τόσα bits αριστερά έτσι ώστε να πάει τέρμα αριστερά ο άσος για το χρωμόσωμα στο οποίο έχουμε πέσει, έτσι, και συνέχεια να ξαναγυρίσουμε τον άσο πίσω τόσες θέσεις όσο είναι το offset, έτσι. Έτσι δημιουργούμε ουσιαστικά μία μάσκα από μηδενικά, και άσο μονάχα στο σημείο το οποίο έδειχνε το point ουσιαστικά στο συνολικό γονότυπο ή το offset στο χρωμόσωμα μέσα το συγκεκριμένο. Συνέχεια αφαιρούμε τον άσο από αυτό το bit pattern και δημιουργείται ουσιαστικά μια ακολουθία 0000000 μέχρι το σημείο που ήταν ουσιαστικά το point στο οποίο είχαμε πέσει τυχαία, και συνέχεια 1111111, δηλαδή άσος μέχρι το τέλος του χρωμοσώματος. Η διαδικασία στη συνέχεια είναι η ίδια με τις προηγούμενες παρουσιάσεις, έχοντας πλέον μια μάσκα της μορφής 0000000 έως το τυχαίο σημείο
και μετά το τυχαίο σημείο 1-1-1-1 μέχρι το τέλος του χρωμοσώματος, κάνουμε τη μάσκα αυτή, το συμπλήρωμα της μάσκας αυτής, δηλαδή 1-1-1-0-0-0, end το χρωμόσωμα στο οποίο είχαμε πέσει από τον πόντο γονέα, και μετά κάνουμε τη μάσκα αυτή, την αρχική, έτσι, όχι το συμπλήρωμα, end, με το χρωμόσωμα από το δεύτερο γονέα. Ίσως θα πάρουμε μόνο τα bits που θέλουμε από τον πρώτο γονέα, μόνο τα bits που θέλουμε από το δεύτερο γονέα, μετά από το σημείο δηλαδή random που έτυχε, και κάνουμε OR αυτά τα δύο κομμάτια ώστε να προκύψει ένα νέο χρωμόσωμα το οποίο κληρονομεί από τα δύο κομμάτια των γονέων και αυτό που θυκεύονται στο χρωμόσωμα το οποίο είχαν πέσει. Έτσι δουλεύει ο ανασυνδυασμός ενός σημείου σε πολυπαραμετρικό πρόβλημα. Πάμε να δούμε λίγο την CopyChrome. Η CopyChrome είναι αυτή η οποία κάνει κλωνοποίηση ενός χρωμοσώματος, ενός γονοτύπου, μέσα σε ένα άλλο χρωμόσωμα του ίδιου γονοτύπου. Για παράδειγμα, παίρνει ένα άτομο, υπολογίζει δύο τυχαία σημεία, επιλέγει δύο τυχαία χρωμοσώματα και συνέχεια τη γράφει το ένα μέσα στο άλλο. Εδώ μπορεί να επιλεχθούν και δύο φορές το ίδιο χρωμόσωμα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί ουσιαστικά καμία αλλαγή. Αυτό δεν μας ενοχλεί, έτσι. Θα μπορούσε να μπει εδώ πέρα κάποια if η οποία να ελέγχει, ας πούμε, αν το i είναι διάφορο του j, τότε να ξανακάνουμε, ας πούμε, επιλογή, και θα μπορούσε να μπει σε κάποιο βρόχο αυτό για να είναι σίγουρο ότι δεν θα επιλεχθούν δύο φορές τα ίδια χρωμοσώματα. Η mutation, σαν γενετικό τελεστή, δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως στις προηγούμενες παρουσιάσεις, με εντριμμενιστικό μοντέλο, πιθανότητα μετάλλαξη ένα ψηφίο. Ωστόσο, αφού αποφασίσουμε πόσα θα είναι τα mutation points, αλλάζει ο τρόπος στον οποίο γίνεται η μετάλλαξη. Όχι ως προς τη φύση, δηλαδή το πώς αλλάζει το ένα αμίνο ξέο μέσα στο χρωμόσωμα. Όχι, από 0 γίνεται 1 ή από 1 0. Απλά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζουμε υπολογιστικά πλέον. Εδώ θα δούμε ότι επιλέγουμε ένα τυχαίο σημείο σε όλο το μήκος του γονοτύπου του ατόμου. Το βλέπουμε. Bits επί vars, δηλαδή 32 bits στην προκειμένη περίπτωση. Επιλέγουμε ένα ψηφίο από 0 έως 31. Στη συνέχεια, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι σε ποιο χρωμόσωμα μέσα πέφτουμε. Έτσι, πέφτουμε για παράδειγμα στο χρωμόσωμα 1 ή στο χρωμόσωμα 0. Έτσι. Θέλουμε να δούμε μέσα στο χρωμόσωμα αυτό στο οποίο πρόκειται να γίνει η μετάλλαξη, σε ποιο offset βρισκόμαστε, έτσι, όπως ακριβώς κάναμε και στον ανασυνδυασμό στο σημείο, και συνέχεια για εκείνο το χρωμόσωμα συγκεκριμένα πραγματοποιούμε τη μετατόπιση του άσου τόσες θέσεις όσο χρειάζεται, έτσι ώστε να βρεθούμε στο σημείο που μας έδειχνε το point αρχικά σε όλο το γονότυπο, έτσι. Και συνέχεια κάνουμε τη XOR μεταξύ της μάσκας, έτσι, κλασικός τρόπος, με το χρωμόσωμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε μετάλλαξη, συγκεκριμένα ένα bit από αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν διαφέρει πολύ ο τρόπος στον οποίο γίνεται στη μετάλλαξη, στον τελεστή μετάλλαξη εδώ πέρα μετάλλαξη, όταν έχουμε πολύ παραμετρικό πρόβλημα. Έτσι, επιλέγουμε ένα τυχαίο σημείο σε όλο το γονότυπο, βρίσκουμε σε ποιο χρωμόσωμα πέφτει αυτό το τυχαίο σημείο, βρίσκουμε σε αυτό το χρωμόσωμα τη μετατόπιση από τα αριστερά προς τα δεξιά, δημιουργούμε τη μάσκα εκείνη που έχει μόνο άσωστος bit το οποίο θέλουμε να μεταλλάξουμε και μηδενικά σε όλο το υπόλοιπο χρωμόσωμα, και συνέχεια κάνουμε XOR μεταξύ τη μάσκα και το χρωμόσωμα, ώστε να έχουμε τη μεταβολή μονάχα του ενός bit του χρωμοσώματος. Εδώ έχουμε την print atom, η οποία είναι μια print out συνάρτηση, display επίσης. Όσον αφορά τον κορμό του γενετικού αλγορίθμου, θα δούμε εδώ ότι η αρχικοποίηση των ατόμων είναι περίπου ίδια, έτσι, για κάθε άτομο, για κάθε χρωμόσωμά του, για κάθε χρωμόσωμά του, ναι, από το γονότυπο, αρχικοποιούμε μία random τιμή, έτσι. Αυτή η random τιμή είναι από το 0 μέχρι το 2 στην bits, έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει και μία μετατόπιση ουσιαστικά του άσου τόσες θέσεις όσες θέλουμε, δηλαδή bits προς τα αριστερά. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι ίδια, ολοτισμός, έτσι, η μέθοδο της ζουλένας για την επιλογή των γονέων, natural selection, δηλαδή crossover μεταξύ των γονέων και την παραγωγή του παιδιού, υπό πιθανότητα αν θα γίνει η κλωνοποίηση, έτσι, και mutation με μικρή πιθανότητα, εδώ με μια πιθανότητα 0,1, έτσι,
με ίδια πιθανότητα, δηλαδή με το αν θα γινόταν κλωνοποίηση ή όχι, προσπαθούμε να κάνουμε copy chrome, δηλαδή να κλωνοποιήσουμε ένα χρωμόσωμο του παιδιού σε ένα άλλο χρωμόσωμο του ίδιου παιδιού. Έτσι. Αυτό λύνει σημαντικά προβλήματα σε συναρτήσεις που εμφανίζουν διάφορα προβλήματα σχεδιαστικά. Και συνέχεια, έτσι, αφού επιλέξουμε τον καλύτερο παιδί της τρέχουσας γενιάς, αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε hill climbing, δηλαδή μέσα στο γενετικό αλγόριθμο έχουν σωματώσει ένα τελεστή αναρρίχησης, έτσι, κλασικής βελτιστοποίησης, δημιουργώντας ένα υβριδικό γενετικό αλγόριθμο πλέον. Αυτός ήταν ο γενετικός αλγόριθμος. Θα ήθελα να τον μεταγλωτήσουμε στη συνέχεια για να δούμε τη συμπεριφορά του. Εδώ πέρα. Ωραία, λοιπόν, εδώ βλέπουμε την εκτέλεσή του. Βλέπουμε πλέον ότι έχουμε 10 άτομα, έτσι, πριν ξεκινήσει η εξέλιξη. Κάθε άτομο έχει ένα γονότυπο 2 χρωμοσωμάτων, και αυτό διότι αποτελεί τη συνάντηση που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε από 2 παραμέτρους, έτσι. Δεν ψάχνουμε μόνο το χ, ψάχνουμε και το χ και το ψ. Ψάχνουμε εκείνες τις τιμές του χ και του ψ, όπου το f, δηλαδή η ψ του χ και η f του χ και ψ, δηλαδή η ψ, θα είναι βέλτιστη, έτσι. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι δεν τρέχονται οι γενιές. Εδώ έχουν επιλεχθεί με τη μέθοδο της ρουλέτας ο 10ος και ο 7ος, έτσι. Βλέπουμε εδώ ότι έχει μεγάλη ποιότητα, έτσι, η μεγαλύτερη, και εδώ βλέπουμε ότι έχει μια ποιότητα όχι και η μεγαλύτερη, ευνόησε δηλαδή η μέθοδο της ρουλέτας και έναν κατώτερο, πήρε δηλαδή έναν καλό και έναν κατώτερο. Επίσης, συνέχεια κάνει crossover μεταξύ των δύο γονέων που επιλέχθηκαν. Το crossover γίνεται στο σημείο 5, έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, έτσι. Άρα βρισκόμαστε στο πόντο χρωμόσωμα, στο 0 χρωμόσωμα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το offset είναι 5, έτσι, και γίνεται ο ανασχεδιασμός. Βλέπουμε ότι τα 5 πρώτα ψηφία του παιδιού είναι ουσιαστικά από τον πόντο γονέα και τα υπόλοιπα είναι από τον δεύτερο γονέα, έτσι. Επίσης, βλέπουμε ότι γίνεται μετάλλαξη αμέσως μετά, μία, ωραία. Το γονότυπο πριν γίνει η μετάλλαξη, στο σημείο 9 είναι αυτό το οποίο θα γίνει η μετάλλαξη, άρα στο πόντο χρωμόσωμα, όχι στο δεύτερο. Και βλέπουμε εδώ ότι πραγματοποιείται η μετάλλαξη. Τη μετάλλαξη βλέπουμε ακριβώς εδώ. Έτσι. Επίσης, μισό λεπτό, να δούμε λίγο τη μετάλλαξη που συνέβησε, να είμαστε λίγο σίγουροι. 0.9 0, 1, 2. Ναι, η μετάλλαξη συνέβησε ακριβώς εδώ. Ωραία. Ουσιαστικά η μετατόπιση γίνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, αφού να το γνωρίζετε. Έτσι, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ναι, η μετατόπιση γίνεται για τον υπολογισμό του offset στον τελεστή μετάλλαξης από τα δεξιά προς τα αριστερά. Εντάξει. Ενώ βλέπουμε εδώ ότι έχει γίνει, ενώ εδώ λέει 0.9, η μετάλλαξη έχει γίνει σωστικά από τα δεξιά προς τα αριστερά 9 θέσεις, δηλαδή εδώ. Ωραία. Μην μετρήσετε από τα αριστερά προς τα δεξιά, γιατί πιθανόν να μπερδευτείτε. Τώρα, αμέσως μετά η διαδικασία συνεχίζει επιλέγοντας γονείς, κάνοντας crossover. Βλέπουμε εδώ το crossover στο 15ο σημείο, δηλαδή έχουμε μπει πλέον στο δεύτερο χρωμόσωμα, έτσι. Βλέπουμε το παιδί το οποίο παράγεται. Επίσης, μετά δεν έχει γίνει μετάλλαξη, επιλέγονται δύο γονείς, παράγεται το παιδί μέσω του ανασχεδιασμού, δεν γίνεται μετάλλαξη, επιλέγονται δύο άλλοι γονείς, γίνεται ανασχεδιασμός. Μητέσουν επίσης πάλι δεν γίνεται, και αυτή η διαδικασία ακολουθεί συνεχώς, έτσι, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Στο τέλος κάθε γενιάς βλέπουμε όλα τα άτομα και σαφώς βλέπουμε και τον best, έτσι, βλέπουμε όλα τα παιδιά βασικά και βλέπουμε και το καλύτερο παιδί, έτσι, με την καλύτερη ποιότητα. Βλέπουμε εδώ ότι από όλα αυτά τα παιδιά την καλύτερη ποιότητα την έχει το παιδί 1, διότι εδώ έχουμε βελτιστοποίηση, έτσι. Εδώ παρατηρούμε ότι σε βάθος χρόνου πάλι και αυτός ο γενετικός βελτιστοποιεί ουσιαστικά
τη Snatch μη τον οχημή τον οψή. Με το βέλτιστο θα το βρούμε σε λίγο. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι η συνάρτηση βελτιστοποιείται, όλα τα άτομα σιγά σιγά θα συγκλίνουν σε μια κοινή περιοχή, σε ένα κοινό σημείο, και επίσης θα ομογενοποιηθεί το DNA τους, έτσι. Λογικό είναι, εφόσον να συνδυάζονται συνεχώς και συνεχώς, εξερευνώντας τοπικά το χώρο κατά βάση με 0,9%, με 0,9% αν δείτε την πιθανότητα, και με λιγότερη πιθανότητα τη μετάλλαξη. Αυτό σημαίνει ότι εξερευνούν περισσότερο τοπικά το χώρο παρά να κάνουν ανακάλυψη νέων χώρων στο χώρο λύσης. Έτσι βλέπουμε ότι σιγά σιγά όλα τα άτομα, εδώ ας πούμε είναι ξεκάθαρο πλέον ότι προσπαθούν να αποκτήσουν κοινό DNA, και βλέπουμε ότι έχουμε πλησιάσει τον Άσο, έτσι. Εδώ τώρα έχουμε βελτιστοποιήσει τη συνάρτηση, έχουμε βελτιστοποιήσει τη συνάρτηση. Εδώ βλέπουμε πλέον ότι οι άσοι αυξάνουν, έχουμε μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης άσων, γιατί όσο γίνονται ανασυνδυασμοί, όλοι πλησιάζουν πιο κοντά στη λύση ουσιαστικά. Εδώ βλέπουμε ότι πάρα πολλοί έχουν έρθει πλέον στο άσο. Ευχαριστώ που παρουσιάσατε, με συγχωρείτε που παρακολουθήσατε αυτή την παρουσίαση. Οτιδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Με τα χαράς να σας απαντήσω οποιαδήποτε απορία. Χαίρετε.